Στον παραλιακό πεζόδρομο της Νέας Περάμου πραγματοποιήθηκε η τελετή αδελφοποίησης του Δήμου Παγκαίου με τον Δήμο Σπάρτης. Η τελετή έγινε παρουσία του Δημάρχου Παγκαίου Φίλιππου Αναστασιάδη, των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Παγκαίου, του Δημάρχου Σπάρτης Ευάγγελου Βαλιώτη, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου της Σπάρτης Σπυρίδωνα Μυράγια, καθώς και εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου της Σπάρτης. Ενώ το παρόν έδωσαν και μαθητές και από το Παγκαίο και από την Σπάρτη. Όλοι την κάνει να γνωρίζουμε την ιστορία του Βρασίδα, αλλά κυρίως για εσάς τους νεότερους. Είναι αφορμή η σημερινή ημέρα να γνωρίζετε την ιστορικότητα αυτού του τόπου και τον σύνδεσμο, τον δεσμό που μπορούμε να έχουμε με την Σπάρτη και με τους εκπροσώπους του Δήμου Σπάρτη στην περιοχή μας. Είναι καλό να τιμούμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν γράψει ιστορία σε αυτόν τον τόπο, όπως είναι εξίσου ιδιαίτερα καλό για την πρόοδο, την ανάπτυξη και την μελλοντική πορεία του τόπου αυτού, να μπορούμε να βρισκόμαστε με δήμους πρότυπα, όπως είναι ο Δήμος Σπάρτης, να ανταλλάσσουμε ιδέες, καλές πρακτικές για την ευημερία, την ανάπτυξη του τόπου μας. Ο βασιλιάς Λεωνίδας, να σας πούμε ότι η αντιπροσωπεία των μαθητών μας, που εχθές ξεκίνησε από τη Σπάρτη, σταμάτησε στις Θερμοπύλες το άγαλμα του βασιλιά Λεωνίδα, ταυτόχρονα με τα σχολεία εκεί της περιοχής, κάνανε την απονομή των στεφάνων, την κατάδυση των στεφάνων, γιατί συμβολίζει όλη αυτή την ανδρεία που εκεί στις Θερμοπύλες ο Λεωνίδας με τους Πλατεείς και τους Θηβαίους έδωσε μια μάχη. Μια μάχη που σηματοδότησε και σηματοδοτεί τα όρια του πολιτισμού και της Ευρώπης. Η αρχική ιδέα για τη σημερινή αδελφοποίηση δημιουργήθηκε όταν το 2014 το μέλος της Επιτροπής Αδελφοποιήσεων του Δήμου Σπάρτης, ο κύριος Νίκος Μπακής, ο οποίος σήμερα είναι και αυτός μαζί μας και τον ευχαριστούμε, βρέθηκε στην περιοχή μας και είχε επαφές με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας της Νέας Περάμου, τον κύριο Ζουμπλιό, καθώς και με κατοίκους της περιοχής. Οι στόχοι της σημερινής αδελφοποίησης είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των επιχειρήσεων και η παροχή κινήτρων στους επαγγελματίες των δύο Δήμων για επέκταση των επιχειρήσεών τους και ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας. Οι ανταλλαγές επισκέψεως εκπροσώπων των δύο Δήμων, ομάδων εργασίας και ειδικών, προκειμένου να μεταφέρουν και να ανταλλάξουν αμοιβαία εμπειρία και γνώσεις σε θέματα διοικητικά και πολιτισμού. Το πρόγραμμα της τελετής περιέλαμβανε ομιλία από τον δικηγόρο ιστορικό ερευνητή Θόδωρο Λιμπεράκη, χαιρετισμούς επισήμων, ανταλλαγές αναμνηστικών, καθώς και την υπογραφή του πρωτοκόλλου αδελφοποίησης. Είμαι βαθιά συγκινημένος που δόθηκε σε μένα σήμερα αυτό το ιδιαίτερα τιμητικό βήμα, από το οποίο θα μπορέσω να σας μιλήσω για ένα σπουδαίο Σπαρτιάτη, τον στρατηγό Βρασίδα, του οποίου η ανάμνηση παραμένει ζωντανή στον ιστορικό αυτό τόπο εδώ και 2.400 και πλέον χρόνια. Όλοι ασφαλώς έχουμε αναρωτηθεί βλέποντας το ακροτήριο Βρασίδας που σχηματίζει από τη δυτική πλευρά τον ασφαλή αυτό κλειστό κόλπο των ελευθερών, πώς συνδέθηκε το όνομα του κορυφαίου Σπαρτιάτη στρατηγού με αυτό το σημείο της Μακεδονικής γης, στο οποίο δεσπόζουν τα ερείπια μιας από τις πιο αρχαίες πόλεις της Βορείου Ελλάδος, της Εσίμης, η οποία ήταν κτισμένη στην καλά προφυλαγμένη από τους ανέμους νοτιοδυτική παραλία του κόλπου και στους νότιους πρόποδες του Συμβόλου Όρους, το οποίο εκείνη την εποχή ονομαζόταν Βίβλινα Όρη. Όλα αυτά τα 100 χρόνια, όλες οι γενιές που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε σε αυτό το χωριό, πρώτα μαθαίναμε μικρά παιδιά για τον Μέγα Αλέξανδρο και δεύτερο για τον Βρασίδα. Θεωρούμε πολύ σημαντική την ημέρα αυτή και την αδελφοποίηση του Δήμου Σπάρτης με το Δήμο Παγκαίου και το Δήμο Αμφίπολης, μιας και πρέπει, όπως ανέφεραν και οι προλαλήσαντες, να αξιοποιήσουμε αυτή τη σύνδεση την παλιά των προγονών μας, να συνεχίσουμε την ένωση των Σπαρτιατών με την περιοχή μας, μιας και η ιστορία είναι αυτή που μας δένει. Μας συνδέουν πολλά. Μας συνδέει ο στρατηγός Βρασίδας στην Χερσόνησο, την Χερσόνησο του οποίου την έχουμε πίσω μας. Και νομίζω ότι τέτοιου είδους ενέργειες και αδελφοποιήσεις συμβάλλουν στην προοπτική να έρθουν κοντά δύο πόλεις, να έρθουν κοντά ιστορικά, να έρθουν κοντά οικονομικά, να έρθουν κοντά πολιτιστικά, να έρθουν κοντά κοινωνικά.